Άρνος, online μελέτη για όλα τα παιδιά και βρισκόμαστε, παιδιά, στο κεφάλαιό μας. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 29, ο πολλαπλασιασμός στους δεκαδικούς αριθμούς. Τρίτη άσκηση από το τετράδιο εργασιών. Να βρεις, λέει, τα γινόμενα. Να πολλαπλασιάσουμε, δηλαδή, έτσι, παιδιά. Λοιπόν, έχουμε 3,7 μας κάνει 21. Πάμε στο επόμενο. 0,7 επί 3. Μας κάνει 3,7,21, γράφουμε το 1, κρατάμε 2 κρατούμενα, 0 επί 3 μας κάνει 0 και 2, 2 και ένα ψηφίο για να χωρίσει μετά την υποδιαστολή. Άρα έχουμε 2,1. Επόμενο, 0,07 επί 3. Με όποια σειρά, παιδιά, και να γράψω τους αριθμούς μου στον πολλαπλασιασμό, είναι το ίδιο. 3,7,21, γράφουμε το 1, κρατάμε το 2. 3 επί 0 μας κάνει 0 και άλλα 2 μας κάνει 2. 3 επί 0 μας κάνει 0. Και επειδή 2 ψηφία έχουμε μετά την υποδιαστολή, άρα βάζουμε και εδώ την υποδιαστολή εδώ για να έχουμε 2 ψηφία. Άρα, παιδιά, έχουμε το 0,21. Και εδώ από πάνω το 2,1. Και αν κάνουμε, παιδιά, βεβαίως 0,007 που είναι τα 7 χιλιοστά επί 3, θα έχουμε 3,7,21. Γράφουμε το 1, κρατάμε 2 κρατούμενα. 3 επί 0, 0 και άλλα 2 τα κρατούμενα μας κάνει 2. 3 επί 0, 0. 3 επί 0, 0. Και επειδή έχουμε 3 ψηφία μετά την υποδιαστολή, 3 θα βάλουμε και εδώ στο αποτέλεσμα, άρα η υποδιαστολή θα πάει εδώ. Και θα γίνει 0,021. Πηγαίνουμε, παιδιά, στα επόμενα. Έχουμε 5 επί 9, 45. Επόμενα, 0,5 επί 90. Για να κάνουμε 0,5, παιδιά, επί 90. Λοιπόν, για να δούμε. 0 επί 5 μας κάνει 0. 0 επί 0 μας κάνει 0. 9 επί 5 μας κάνει 45. Γράφουμε 5, κρατάμε 4. 9 επί 0 μας κάνει 0 και άλλα 4, 4. Και τα προσθέτουμε. Βάζουμε και ένα μηδενικό εδώ για να διευκολυνθούμε. 0 και 0, 0. 5 και 0, 5, 4. Και επειδή έχουμε ένα ψηφίο μετά την υποδιαστολή, βάζουμε και εδώ την υποδιαστολή μας εδώ, ώστε να έχουμε ένα ψηφίο μετά την υποδιαστολή και εδώ. Άρα είναι, παιδιά, 45,0, δηλαδή 45. Μπορείτε, παιδιά, να κάνετε τον πολλαπλασιασμό και, όπως έχουμε πει, κρύβουμε το μηδενικάκι, έτσι, κάνουμε 0,5 επί 9 που μας κάνει πόσο, 5,9,45, 9,0,0 και 4,4, έτσι. Βάζουμε και το μηδενικάκι στο τέλος που κρύψαμε, έτσι. Και βάζουμε την υποδιαστολή εδώ για να έχουμε ένα ψηφίο μετά. Και έτσι γίνεται, λοιπόν, παιδιά, έτσι. Πηγαίνουμε στο επόμενο. Έχουμε 0,05 επί 9. Πάμε. 9 επί 5 μας κάνει 45. Το λέει, παιδιά, και η προπαίδεια. Να το. 5 επί 9 ή 9 επί 5 και στις δύο περιπτώσεις μας κάνει 45. Γράφουμε το 5, κρατάμε το 4. 0 επί 9 μας κάνει 0 και άλλα 4, 4. 9 επί 0, 0. Και επειδή έχουμε 2 ψηφία μετά την υποδιαστολή, 2 βάζουμε και εδώ, παιδιά. Άρα γι' αυτό μπήκε η υποδιαστολή εδώ, παιδιά. Μπήκε η υποδιαστολή εδώ, ώστε να έχουμε 2 ψηφία μετά την υποδιαστολή, όπως είπαμε. Άρα έχουμε, παιδιά, 0,45. Ωραία. Ωραία. Και πάμε και στο τελευταίο γινόμενο που είναι 0,5 επί 9. 9 επί 5 μας κάνει 45. Γράφουμε 5, κρατάμε 4. 0 επί 9 μας κάνει 0 και άλλα 4, 4. Και επειδή εδώ έχουμε ένα ψηφίο μετά την υποδιαστολή, πρέπει να έχουμε και στο αποτέλεσμά μας ένα ψηφίο μετά την υποδιαστολή. Άρα, παιδιά, η υποδιαστολή θα μπει εδώ, ώστε να έχουμε ένα ψηφίο μετά την υποδιαστολή. Θα πάρουμε, λοιπόν, παιδιά, τον αριθμό 4,5. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. 2 φορές το 1,5 λέω ότι μας κάνει 3. Ωραία. Μετά τι έχουμε. Έχουμε 20 επί 0,15. Δηλαδή, παιδιά, το 20, να το δούμε και λίγο ποιοτικά, είναι σαν να λέμε 2 φορές το 10. Δηλαδή, παιδιά, τι κάνει. Το 0,15, εάν το δεκαπλασιάσω, αν το ανεβάσω σε αξία, δεν θα γίνει 1,5, ε? Αν το πολλαπλασιάσουμε επί 10 θα γίνει 1,5. Και αν το πολλαπλασιάσουμε επί 2, 1,5 επί 2, πόσο θα δώσει και πάλι, παιδιά, 3 δεν θα δώσει. Άρα, σε κάθε περίπτωση, αυτό το αποτέλεσμα δεν θα είναι 3.
Μπορείτε, παιδιά, να κάνετε και τον πολλαπλασιασμό κάθετα για να το επαληθεύσουμε. 0,15 επί το 20. Το ένα μηδενικάκι μπορείτε να το κρύψετε για λόγους διευκόλυνσης. Θα το εμφανίσουμε μετά. 2 επί 5, 10. Γράφουμε το 0, κρατάμε το 1. Να το. 2 επί 5, 10. Δεν κάνει. Να το. 2 επί 5, 10. Ή αν θέλεις, 5 επί 2, 10. Ωραία. Ωραία. Γράφουμε το 0, κρατάμε το 1. 2 επί 1 μας κάνει 2 και 1 το κρατούμενο 3. 2 επί 0, 0. Εμφανίζουμε στο τέλος και το μηδενικάκι, το εμφανίζουμε και τι λέμε, παιδιά. Μετά την υποδιαστολή είχαμε 2 ψηφία. Άρα και στο αποτέλεσμά μας που πρέπει να μπει η υποδιαστολή ώστε μετά από αυτήν να έχουμε 2 ψηφία. Δεν πρέπει να μπει εδώ ώστε μετά να έχουμε 2 ψηφία. Άρα παιδιά έχουμε 3,00, δηλαδή παιδιά 3. Γιατί όπως έχουμε πει, τα μηδενικά όταν μπαίνουν στο τέλος του δεκαδικού μέρους ενός οποιοδήποτε δεκαδικού αριθμού δεν έχουν καμία απολύτως σημασία. Από κάτω. Λοιπόν, επόμενο. 0,2 επί 15. 5 επί 2, 10. Το λέει παιδιά και η προπαίδεια, έτσι. 5 επί 2, 10. Ή 2 επί 5, 10. Παιδιά το ίδιο. Γράφουμε 0, κρατάμε το 1. 5 επί 0 μας κάνει 0 και άλλο 1 μας κάνει 1. 1 επί 2, 2, το γράφουμε λίγο παρά έξω, 1 επί 0, 0. Και αν τα προσθέσουμε, παιδιά, βάζοντας μηδενικάκι στις κενές θέσεις για να διευκολυνθούμε, έχουμε 0, 0 και 0, 0, 2 και 1, 3, 0 και 0, 0. Και επειδή έχουμε ένα ψηφίο μετά την υποδιαστολή, θα πάει και εδώ ένα ψηφίο μετά την υποδιαστολή. Άρα το κόμμα μπαίνει εδώ και έχουμε 3,0, δηλαδή και πάλι 3. Και αν κάνουμε, παιδιά, και πάλι 0,02 επί 150, το μηδενικάκι, παιδιά, μπορούμε να το κρύψουμε για να διευκολυνθούμε, θα το εμφανίσουμε μετά. Έχουμε 5 επί 2, 10. Γράφουμε το 0, κρατάμε το 1. 5 επί 0 μας κάνει 0 και 1 το κρατούμενο 1. 5 επί 0, 0. Ωραία. Πάμε στο άλλο. 1 επί 2, 2. Το γράφουμε εδώ, παιδιά, το γράφουμε μία θεσούλα παρά έξω στον πολλαπλασιασμό. 1 επί 0, 0. 1 επί 0, 0. Και αυτά, παιδιά, πάμε να τα προσθέσουμε. Για λόγους διευκόλυνσης μπορούμε στις θέσεις που είναι κενές να βάλουμε το μηδενικάκι για να διευκολυνθούμε. Έχουμε 0 και 0, 0, 2 και 1, 3, 0 και 0, 0, 0 και 0, 0. Βάλε και το μηδενικό που είχαμε κρύψει, πολύ ωραία. Και τι λέμε, παιδιά. Πόσα ψηφία είχαν οι αριθμοί μας μετά την υποδιαστολή? Αυτός ο αριθμός που είχε υποδιαστολή μετά είχε 2 ψηφία. Άρα και στο αποτέλεσμα, παιδιά, η υποδιαστολή πρέπει να μπει σε τέτοιο σημείο ώστε μετά από αυτή να υπάρχουν και πάλι 2 ψηφία. Άρα δεν θα μπει εδώ. Εδώ θα μπει. Ώστε μετά να υπάρχουν πόσα? 2 ψηφία. Έχουμε λοιπόν 3,00 ή απλά 3. Βλέπετε λοιπόν, παιδιά, ότι σε κάθε περίπτωση βγήκε, παιδιά, το ίδιο αποτέλεσμα. Γιατί? Μπορούμε, παιδιά, να το καταλάβουμε. Όλα ξεκίνησαν από εδώ. 2 επί 1,5. Μετά το 2 τι έγινε? Έγινε 20. Δεκαπλασιάστηκε. Το 1,5 όμως τι έγινε? Έγινε 0,15. Υποδεκαπλασιάστηκε. Αν έναν αριθμό το δεκαπλασιάσεις, το πολλαπλασιάσεις επί 10 και ταυτόχρονα το διαιρέσεις δια 10, δεν είναι, δεν θα μείνει ο ίδιος? Αν το πολλαπλασιάσεις και ταυτόχρονα το διαιρέσεις με το 10, δεν αλλάζει. 3 ήταν, 3 παρέμεινε. Όπως και στη συνέχεια. Ήτανε 2, έγινε 0,2. Υποβιβάστηκε, ενώ ήτανε 2 μονάδες έγινε 2 δέκατα. Δηλαδή διαιρέθηκε με το 10. Εδώ που ήταν 1,5, δηλαδή 1 μονάδα και 5 δέκατα, ξαφνικά έγινε 15 μονάδες. Δηλαδή απέκτησε μεγαλύτερη αξία, 10 πλασιάστηκε. Και πάλι, παιδιά, αν τον αριθμό μας τον διαιρέσεις και ταυτόχρονα τον πολλαπλασιάζεις με το 10, αλλάζει? Πάλι ο ίδιος δεν θα είναι? 3 ήταν, 3 παρέμεινε. Έτσι λοιπόν, παιδιά, να τα βλέπουμε και λίγο παρατηρητικά όλα αυτά, έτσι. Όπως και το άλλο. 0,02 επί 150. Ο αριθμός μας ήταν 2 μονάδες και ξαφνικά έγινε 2 εκατοστά. Υποβιβάστηκε. Μίκρινε σε αξία. Διαιρέθηκε με το 100. Ενώ το 1,5 τι έγινε? Εδώ ήταν 1 μονάδα. Η 1 μονάδα, παιδιά, τι έγινε εδώ? 1 εκατοντάδα.
Ο αριθμός δηλαδή, παιδιά, ο 1,5 τι έγινε, μεγάλωσε, εκατονταπλασιάστηκε. Επομένως, παιδιά, τι, αν έναν αριθμό τον πολλαπλασιάσουμε και το διέσουμε ταυτόχρονος με το 100, αλλάζει η αξία του, η ίδια δεν θα είναι. 3 ήταν, 3 παρέμεινε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, παιδιά, μπορούμε να δούμε κάποια πραγματάκια ποιοτικά, πέρα από τον πολλαπλασιασμό που ούτως ή άλλως μπορούμε να τον κάνουμε κάθετα για επαλήθευση. Και πάμε, παιδιά, και στα τελευταία. 0,1 επί 67. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε, παιδιά, τον πολλαπλασιασμό, ωραία, κάθετα, όπως έχουμε συνηθίσει, και να βγάλουμε, παιδιά, το αποτέλεσμά μας. 0,1 επί 67. 7 επί 1 μας κάνει 7, 7 επί 0 μας κάνει 0, 6 επί 1 μας κάνει 6, 6 επί 0 μας κάνει 0 και τα προσθέτουμε. Βάζουμε μηδενικά στις κενές θέσεις και έχουμε 0 και 7, 7, 6 και 0, 6, 0 και 0, 0. Οι αριθμοί μας είχαν πόσα ψηφία μετά την υποδιαστολή? Εδώ έχουμε 1 και άλλο 1, 2 ψηφία μετά την υποδιαστολή. Άρα, παιδιά, στο αποτέλεσμα η υποδιαστολή πρέπει να μπει εδώ, ώστε μετά από εκείνη να υπάρχουν επίσης 2 ψηφία. Άρα πόσο είναι? 0,67. Και πάμε, παιδιά, και στις άλλες τις πραξούλες που έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, λέμε 0,1 επί 67. Παιδιά, το 0,1 είναι ένα δέκατο. Δέκατο. Οπότε, αν πολλαπλασιαστεί με το 67, το 67, παιδιά, θα υποδεκαπλασιαστεί. Θα μικρύνει, δηλαδή, σε αξία. Εκεί που το 6, δηλαδή, είναι τι? Το 6 δεκάδες, θα γίνει τι? 6 μονάδες. Και εκεί που το 7 ράκι είναι μονάδες, θα υποβιβαστεί, θα γίνει, παιδιά, 7 δέκατα. Άρα θα πάει 0,7. Ιδάλλως, παιδιά, μπορούμε να κάνουμε τον πολλαπλασιασμό. 0,1 επί 67. Τόσο δεν θα βγει. 1 η 7, 7. 7 επί 0, 0. 1 η 6, 6. 6 επί 0, 0. Αν τα προσθέσουμε, παιδιά, εδώ πέρα θα έχουμε 7, 6, 0. Βάζουμε και ένα ψηφίο μετά την υποδιαστολή, επειδή 1 έχουμε και εδώ. 6,7. Λοιπόν, το είδαμε, παιδιά. Λοιπόν, βλέπουμε τα πράγματα και ποιοτικά, διαστητικά. Εδώ το 1 είναι τι? Εκατοστό. Εκατοστό. Δηλαδή, παιδιά, τι σημαίνει? Ότι αν πολλαπλασιαστεί με το 67, έτσι, το 67 θα υποβιβαστεί, παιδιά, κατά δύο θέσεις. Δηλαδή, εκεί που το 6 είναι δεκάδες, θα υποβιβαστεί και θα γίνει, όχι μονάδες, μονάδες είναι μία θέση. Είπαμε, θα υποβιβαστεί δύο θέσεις. Άρα το 6, παιδιά, θα γίνει όχι μονάδες, θα γίνει δέκατα. Άρα θέλουμε κόμμα 6 δέκατα και το 7 τι είναι, παιδιά? Το 7 είναι, παιδιά, μονάδες. Οι μονάδες, παιδιά, θα υποβιβαστούν και θα γίνουν τι? Θα γίνουν όχι δέκατα, γιατί δέκατα είναι μία θέση. Εδώ είπαμε δύο θέσεις, παιδιά. Άρα θα γίνουν εκατοστά. Δηλαδή θα γίνει κόμμα 0, θα γίνει κόμμα 0,67. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε, παιδιά, και την πραξούλα. 0,01 επί 67 να μας κάνει 1 η 7, 7. 7 επί 0, 0, 7 επί 0, 0. 1 η 6, 6. 6 επί 0, 0, 6 επί 0, 0. Και αν τα προσθέσουμε, παιδιά, αυτά εδώ πέρα θα έχουμε 0 και 7, 7. 6 και 0, 6. 0, 0. Δύο ψηφία έχουμε μετά την υποδιαστολή. Άρα εδώ θα πάει η υποδιαστολή, ώστε μετά να έχουμε επίσης δύο ψηφία. Να το, 0,67. Το καταλάβαμε, παιδιά. Ενώ από κάτω, παιδιά, που πολλαπλασιάζουμε με το 10, ο αριθμός δεκαπλασιάζεται. Άρα πώς θα γίνει? 67 με ένα μηδενικό, 670. Εκεί που το 6 ήταν δεκάδες, τώρα το 6 απέκτησε την αξία των εκατοντάδων. Και εκεί, παιδιά, που το 7 ήταν μονάδες, δεκαπλασιάστηκε. Και οι μονάδες γίνανε πλέον δεκάδες, 670. Ενώ αν το 67 πολλαπλασιαστεί με το 100, θα γίνει 67 και... Ποιο είναι αυτό που μας λένε στο σχολείο? Βάζουμε και δύο μηδενικάκια στο τέλος. Άρα είναι 6700. Ενώ προηγουμένως βάλαμε ένα μηδενικάκι. Λοιπόν, παιδιά, ποιοτικοί τρόποι για να αντιλαμβάνουμε τα μαθηματικά και πρακτικά, άμα κάνω τις πραξούλες κάθετα, αλλά και διαστητικά, παιδιά, όπως το κάναμε μαζί. Εντάξει. Ή όπως αλλιώς, παιδιά, κάναμε και στα προηγούμενα παραδείγματα. Εδώ παρατηρήστε, είχαμε 7 δέκατα.
εδώ είχαμε 7 εκατοστά, εδώ είχαμε 7 χιλιοστά. Δηλαδή, παιδιά, το 7ράκι όσο πήγαινε υποβιβαζόταν. Ξεκίνησε από 7 μονάδες, πήγε στα 7 δέκατα, πήγε στα 7 εκατοστά, πήγε στα 7 χιλιοστά. Δηλαδή το 7ράκι όσο πάει χαμηλώνει σε αξία. Λογικό είναι, παιδιά, λοιπόν, τα αντίστοιχα που συνέβησαν και στο 21. Εδώ είχαμε 21 μονάδες. Μετά όμως έγινε 2 μονάδες και 1 δέκατο. Χαμήλωσε σε αξία. Μετά χαμήλωσε παραπάνω. Εκεί που το 2 αντιπροσώπευε τις μονάδες, μετά το 2 αντιπροσώπευε τα δέκατα και το 1 αντιπροσώπευε τα εκατοστά. Μετά ο αριθμός υποβιβάστηκε κι άλλο. Εκεί που το 2 αντιπροσώπευε τα δέκατα, τώρα το 2 αντιπροσωπεύει τα εκατοστά. Χαμήλωσε σε αξία. Και εκεί που το 1, κοιτάξτε παιδιά πώς ξεκίνησε, το 1 αντιπροσώπευε τις μονάδες, έπεσε σε αξία και το 1 έγινε δέκατο, έγινε εκατοστό, μετά το 1 έγινε χιλιοστό. Καταλάβαμε, παιδιά. Δηλαδή κάποια πράγματα είναι, παιδιά, τόσο ποιοτικά, έτσι όπως τα βλέπουμε μπροστά μας, παιδιά, που καταλαβαίνουμε το τι συμβαίνει. Λοιπόν, εδώ τι είχαμε. 45, 5 επί 9. Λοιπόν, το 5 το υποβιβάσαμε, το κάναμε 5 δέκατα, δηλαδή να σαν να διαιρέσαμε το 10, ενώ το 9 το δεκαπλασιάσαμε, έγινε 90, το πολλαπλασιάσαμε επί 10. Αν έναν αριθμό, παιδιά, τον πολλαπλασιάσεις και το διαιρέσεις με τον ίδιο αριθμό, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, γι' αυτό παρέμεινε 45, εντάξει. Μετά έγινε 0,45, γιατί, παιδιά, έγινε 0,45, γιατί, για δείτε. Εδώ ξεκινήσαμε με 5 φορές το 9. Το 5 όμως, παιδιά, υποβιβάστηκε. Από 5 μονάδες έγινε 5 εκατοστά. Υποβιβάστηκε κατά 2 θέσεις. Από μονάδες πήγε στα εκατοστά. Λογικό είναι λοιπόν και εδώ το 45, παιδιά, να υποβιβαστεί και αυτό κατά 2 θέσεις. Εκεί που το 4 ήταν τι, δεκάδες, ξαφνικά το 4 έγινε δέκατα. Και εκεί που το 5 ήταν μονάδες, υποβιβάστηκε και έγινε εκατοστά. Καταλάβατε, παιδιά? Αντίστοιχα, το επόμενο παράδειγμα, 0,5 επί 9, σε σχέση με αυτό που είχαμε στην αρχή 5 φορές το 9, το 0,5 επί 9 παρατηρούμε ότι έγινε τι, παιδιά, το πενταράκι, ενώ ήταν 5 μονάδες, υποβιβάστηκε και έγινε 5 δέκατα, δηλαδή από μονάδες έγινε δέκατα, υποβιβάστηκε το πενταράκι μας κατά μία θέση. Λογικό λοιπόν και το 45 να υποβιβαστεί και αυτό κατά μία θέση και να γίνει 4,5. Δηλαδή, γι' αυτό λοιπόν οι 4 δεκάδες έγιναν 4 μονάδες και οι 5 μονάδες έγιναν 5 δέκατα. Απολαυστική άσκηση λοιπόν, παιδιά, για να παρατηρήσουμε και να μάθουμε, παρέα με τους δικούς σας δασκάλους της δικής σας εκπαιδευτικής οικογένειας arnos.gr. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη να έχετε όλα τα παιδιά και να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, παιδιά. Καλή συνέχεια.